Με ένα σμπάρο, δύο ληστείες εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χαλκίδας. Μάλιστα, στη μία ο νεαρός, που είναι ήδη έγκλειστος στη φυλακή, είχε πάει στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Ερέτρια ντυμένος παπάς. Το ρεπορτάζ είναι του Παναγιώτη Μπούσιου. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο 34χρονος έμεινε 19 ολόκληρα λεπτά στο υποκατάστημα της τράπεζας στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας. Χρόνος αρκετός ώστε να συλληφθεί από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Χαλκίδας και να επιστρέψει τις 300.000 ευρώ που είχε αρπάξει από τα χρηματοκιβώτια. Υπό την απειλή όπλου ενός Καλάσνικοφ, ανάγκασε τους υπαλλήλους να του δώσουν όσα χρήματα βρίσκονταν στα ταμεία και στο χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Απέσπασε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο έβαλε σε δύο σάκους και συνέχεια κινήθηκε προς την έξοδο. Ωστόσο, για κακή του τύχη, μόλις βγήκε έξω και επιχείρησε να επιβιβαστεί σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, τον περικύκλωσαν αστυνομικοί, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Στη συνέχεια πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Δεν φανταζόταν όμως ότι οι αστυνομικοί δεν σταμάτησαν να ερευνούν για τη δράση του. Μελέτησαν ένα ακόμα βίντεο κλειστού κυκλώματος από ληστεία τράπεζα στην Ερέτρια, την οποία είχε κάνει ένας παπάς με παραπανήσια κιλά, που μάλλον προέρχονταν από το Αλεξής Φερογιλέκο που φορούσε και βρέθηκε σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Σταρ, ήταν κι άλλες ομοιότητες, όπως ίδιο χρώμα πιστόλι, χρησιμοποίησε μοτοσυκλέτες και στις δύο ληστείες, ενώ τέριαζαν και οι μάσκες που βρέθηκαν στην κατοχή του. Όλα αυτά ήταν αρκετά για να σχηματιστεί νέα δικογραφία σε βάρος του. Τον 34χρονο είχαν υπερασπιστεί σε παλιότερη δίκη που είχε για κλοπή όπλων από αποθήκη στο Μενίδη και δύο μέλη της συνωμοσίας πυρήνων της Φωτιάς.